Όλο εντός εισαγωγικών το τσακωθήκαμε πάντα. Με την κυρία Καλογερού που δούμε, νομίζω ήταν. Πώς θα πάει αυτό. Ιστορική στιγμή. Το έχετε σημειώσει. Θα πει πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παυσανή από Παπαγεωργίου, που είναι εδώ μαζί μας με αρκετές υποχρεώσεις και εσείς. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ήρθατε από το δείπνο που είχε κάνει ο κύριος Ανδουλάκης. Ναι, είχαμε ένα ωραίο δείπνο. Μάλιστα. Κάποιοι ήρθαν χορτάτοι, δηλαδή κάποιοι δεν έχουν φάει ακόμα. Μα δεν προλάβαμε πολύ να φάμε. Λοιπόν, να πηγαίνατε και εσείς στον Πασόκ να είχαμε να γράφουμε. Έτσι και πήγαινε ο Ρωμανός και ο Παπαγεωργίου στον Πασόκ, θα είχαμε να γράφουμε δύο μήνες. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτά που όντως έχουν συμβεί. Πάμε από την δημοσκόπηση και την εκτίμηση ψήφου για να δούμε τις δυναμικές των κομμάτων όπως καταγράφονται. Ξεκινώ με τον κύριο Ρωμανό με αυτό το 29,8%. Και το βάζω συνδυαστικά με την εξέλιξη που δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πτώση εξαιτίας και των γεγονότων που συμβαίνουν, έρχεται στην πέμπτη θέση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι πλέον δεύτερο και έχει δύο και αυτό μπροστά, με μεγάλη διαφορά, αλλά έχει και αυτό δύο. Οπότε θέλω να ξεκινήσω να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς βλέπετε το δικό σας ποσοστό και μετά τον αντιπαλό σας. Πάντα σε αυτές τις έρευνες έχει σημασία να δει κανείς τη χρονοσειρά, να δει δηλαδή την προηγούμενη αντίστοιχη της ίδιας εταιρείας, για να μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το πώς κινείται μέσα στον χρόνο η επίδοση του κόμματός του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που βλέπω ως εκτίμηση είναι πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Κάτι είναι που βλέπουμε σταθερά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος, από όσο θυμάμαι. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης προφανώς με όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά καρπώνεται πολλά από τα αποτελέσματα αυτών των διασπάσεων που βλέπουμε. Με μια σημαντική διαφορά των 10 μονάδων. Από εκεί και πέρα, ενώ προηγείται σταθερά η Νέα Δημοκρατία με μια σημαντική διαφορά, θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα θα κρίνονται από τη μάχη με τα προβλήματα, από τη μάχη με τα ζητήματα της καθημερινότητας, από τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι πολιτικές μας μέχρι να φτάσουμε στο σημείο των εκλογών σε 3 χρόνια. Πάρα πολύ καιρό. Η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα είναι μονοψήφια. Δηλαδή δεν το είχατε αντιμετωπίσει ξανά αυτό. Θα σας θυμίσω ότι και πριν τις εκλογές του 23 και καιρό πριν τις εκλογές του 23, δηλαδή και τους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές, αλλά και με την πρώτη εκλογή μάλλον Ανδρουλάκη το 22, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, το 22, το 21, συγγνώμη. Είχαμε δει και το ΠΑΣΟΚ πάλι στο 20% και τις διαφορές. Δεν είχε ξαναφτάσει στο 20%. Ναι. Ποτέ. Ναι. Έχω τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την εκλογή Ανδρουλάκη που ήταν πάλι εκεί κοντά, 19. 20 έχει δεκαετία κοντά να γράψει. 20. Ήταν τέλος πάντων. Ήταν κοντά στο 20%. Είναι η πρώτη φορά που ήταν μονοψήφιο. Αλλά από εκεί πέρα προφανώς. Δύο λεπτά. Είναι ένα καμπανάκι για σαν. Δύο λεπτά. Ξαναλέω. Μονοψήφια διαφορά έχουμε δει σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και πριν τις εκλογές του 23. Αυτό όσον αφορά τη διαφορά. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Ανεβάζεται το ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Μα λέω και πάλι. Μονοψήφια διαφορά τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Θυμίζω ότι μέχρι τις εκλογές του 23 δεν υπήρχε συζήτηση για το ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Τώρα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Μέχρι τότε λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που έδειχναν και το ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 20 και ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα τη διαφορά μονοψήφια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, λίγους μήνες μετά ήρθε το αποτέλεσμα των εκλογών του 23. Μάλιστα. Αλλά και το 21 πάλι είδαμε μια εκτόξευση του ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογή Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Τότε. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε την εκτίμηση και να πάμε στον κύριο Παυσανή Παπαγεωργίου. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πέμπτη θέση με ένα ποσοστό της τάξης του 6,6%. Και να πω και βέβαια κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο, οφείλω να το πω και σαν δημοσιογράφος, ότι είστε εδώ σε μια δύσκολη συγκυρία για το κόμμα σας ως εκπρόσωπος, ενώ άλλοι μπορεί να απέφευγαν να τοποθετηθούν σε αυτή τη φάση εσείς και στα δύσκολα εκπροσωπείτε το κόμμα σας. Το λέω γιατί δεν είναι αυτονόητο. Θέλω όμως, επειδή όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, να μου πείτε πώς σχολιάζετε, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό το ποσοστό, το οποίο δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο σας φέρνει κοντά στη δυναμική σας λίγο πιο κάτω, σας φέρνει στην πέμπτη θέση να παίζετε περίπου στην ισοπαλία με την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ναι, πράγματι, το δύσκολο όμως δεν είναι το ποσοστό, γιατί το ποσοστό είναι μια αποτύπωση συγκεκριμένη που σε εμάς δίνει κάποια μηνύματα και μας
καθοδηγεί στο πώς πρέπει να κινηθούμε. Εργότερα μπορούμε να το μεταφράσουμε, δεν έχουμε κάποιο ζήτημα με αυτό. Το ζήτημα έχει να κάνει ως προς τη δυσκολία του περισσότερο με τις περιπέτειες στις οποίες έχουμε μπει τους τελευταίους μήνες και φαίνεται κιόλας, αποτυπώνεται ότι πολλοί κόσμος ο οποίος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτή τη στιγμή μένει στο περιθώριο περιμένοντας να δει κάποιες εξελίξεις. Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν έχω καταφέρει να μελετήσω όλη την... Όλη την όλο το κάλο, είναι ναι, τη δημοσκόπηση. Αν πέμπτη, θέλετε να μου πείτε. Ξεκίνησε την Πέμπτη, συγγνώμη. Παρασκευή, Σάββατο. 7 με 10. 7 με 10 για, ναι. Για να μην μείνει κάτι λάθος, επειδή βρήκα δημοσκόπηση του 21, πράγματι δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 14 τότε. Αλλά στην πρόθεση ψήφου, στην πρόθεση 14, όχι στην εκτίμηση, που σημαίνει ότι στην εκτίμηση είχα δίκιο, ήταν προφανώς κάπου κοντά στο 20. Στην πρόθεση ψήφου τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 22, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31. Άρα πάλι μονοψήφια διαφορά. Μην διακόψουμε τον κύριο Παγκυριακό. Όχι, όχι, δεν ήταν χρήσιμο κιόλας, γιατί και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, από τη μία έχουμε τα νούμερα τα οποία αποτυπώνονται και θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα. Είναι δύσκολα, όπως είπαμε, ως προς τις εσωτερικές μας εξελίξεις. Αυτό όμως που τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω στη δημοσκόπηση και φαντάζομαι ότι έχει συζητηθεί και εκτενέστερα, είναι ότι αν γίνονται αυτές οι μετακινήσεις ή οι μη μετακινήσεις και οι παραμονές στο περιθώριο κάποιων ψηφοφόρων, μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ ως προς το κόμμα που με αφορά, οφείλονται σε συγκεκριμένες αλλαγές ή μεταλλαγές πολιτικών. Ναι, έχει μετρηθεί και αυτό. Αν δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που μετριέται είναι η απόρριψη ή η επικρότηση κάποιων πολιτικών, ή αν είναι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο βλέπουμε υπάρχει τον τελευταίο χρόνο, ένα μεγάλο μέρος κουρασμένος κόσμος σας που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας έχει κλείσει τον κύκλο του. Αλλά εγώ το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αν θεωρείτε ότι αναστρέφεται αυτό το κλίμα, ότι αυτό το ποσοστό που βλέπουμε τώρα είναι μια εικόνα της στιγμής και ότι θα ανέβεται. Το πιστεύετε αυτό? Δεν υπάρχει κανένα κλίμα που δεν αναστρέφεται. Αρκεί όμως να βρεις την πραγματική ρητορική και να απευθυνθείς επάνω σε αυτό τον κόσμο ο οποίος δείχνει ότι απομακρύνθηκε. Αυτό όμως που σας είπα δεν είναι αν είναι κυβερνητικά κάποια κόμματα. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα πολύ σωστά και εξηγούμε ότι τα κυβερνητικά κόμματα παίρνουν μια παράσταση νίκης και προχωράνε συσσωρεύοντας και κόσμο από παράλληλους ή όμορους χώρους. Αυτό το οποίο έχει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι για το αν εκφράζονται πολιτικές και αν επικροτούνται πολιτικές. Γιατί από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις κολόνες μπροστά που έχουν αλλάξει τα νούμερα πραγματικά και για τους τρεις μας. Και για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία συρρυκνώνεται με βάση το δικό της δυναμικό και το ότι είναι κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέβηκε. Χωρίς όμως αλλαγή πολιτικών μεταξύ αυτών των τριών χώρων. Άρα αυτό που αποτυπώνεται είναι περισσότερο η ανησυχία του κόσμου ως προς το δικό μας χώρο που περνάμε ό,τι περνάμε το τελευταίο διάστημα, η ανησυχία όπως τις πολιτικές κυβέρνησης που εκφράζονται όπως εκφράζονται και με τον προϋπολογισμό και με όλα όσα γνωρίζουμε για τα θέματα υγείας, για το ΕΣΥ, για ό,τι πρόκειται να προκύψει, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεπέρασε μια δική του εσωτερική διαδικασία και καρπώνεται αυτό το οποίο λένε ηρεμία και σταθερότητα. Άρα δεν έχουμε κάτι ριζικά πολιτικό. Ερώτημα πριν πάω στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπυρόπουλο. Κατά την εκτίμησή σας, ποια είναι η κύρια αιτία της πτώσης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ? Η κύρια αιτία είναι αυτή πραγματικά, ότι επί 12 μήνες δεν έχουμε καταφέρει να ισορροπήσουμε με σταθερότητα μία κατάσταση η οποία θα φέρει τον κόσμο στο να αναζητήσει ή να προσθέσει κιόλας στο πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι κάτι το οποίο μάλλον έχει κουράσει τον πληθυσμό που βρίσκεται κοντά μας. Λοιπόν, γραμματέα, πάμε σε εσάς τώρα να δούμε ξανά το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Για εσάς αντικειμενικά, με βάση τους αριθμούς, είναι μια ίσως η πιο ευχάριστη δημοσκόπηση που έχετε δει με το θεσμικό σας ρόλο, αλλά και τα τελευταία χρόνια και ως ΠΑΣΟΚ, με το 2 μπροστά και αυτό το 20,4%. Θέλω να μου πείτε, κύριε Σπυρόπουλε, πώς βλέπετε αυτό το ποσοστό και αν αυτό είναι ένα ποσοστό που σας κάνει να πιστεύετε ότι υπάρχει πλέον όχι απλώς ανοιχτός δρόμος για τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά να είστε εναλλακτική πρόταση εξουσίας? Κοιτάξτε, είχαμε να δούμε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 20% περίπου 12 με 13 χρόνια. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο είναι προφανές ότι μας χαροποιεί, αλλά δεν μένουμε εκεί. Επίσης βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια λιγότερο από 10 μονάδες. Και άμα πάμε και στην πρόθεση ψήφου, είναι ακόμα πιο μικρή αυτή η διαφορά. Επίσης,
βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνεχώς ενισχυόμενο τους τελευταίους μήνες. Και αν πάρουμε και τις ίδιες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δηλαδή αν πάρουμε την προηγούμενη έρευνα που έκανε η Opinion Poll, φαίνεται ότι συνεχίζεται αυτή η άνοδος. Φυσικά, αυτό δεν μας κάνει να πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι εμείς πρέπει να απαντήσουμε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και θέλουμε και παρουσιάζουμε σιγά σιγά πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή που πήραμε στον τομέα της υγείας, αλλά και άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να δείξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Για μας ο στόχος δεν είναι μόνο να κάνουμε μια στήρα αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που αποδεδειγμένα έχει απογοητεύσει την ελληνική κοινωνία, γιατί αν πάμε στα ποιοτικά στοιχεία, βλέπουμε ότι η εικόνα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς επιδεινώνεται. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να απαντήσει στις μεγάλες ανησυχίες και κυρίως στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Όταν επί πάρα πολλούς μήνες το ζήτημα της ακρίβειας δεν μπορεί να απαντηθεί, ο έλεγχος αγοράς δεν μπορεί να απαντηθεί και κυρίως βλέπουμε από τους δείκτες ότι το πραγματικό εισόδημα του πολίτη στην Ελλάδα είναι το δεύτερο από το τέλος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Επιστρέψτε όμως ένα ερώτημα το οποίο σας αφορά. Υπάρχουν δύο τρωτά σημεία για σας. Το ποσοστό σας δυνατό στοιχείο και δύο τρωτά. Το ένα της καταλληλότητας που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη για τη θέση του Πρωθυπουργού έχει πολύ μεγάλη διαφορά, κοντά 20 μονάδες με τον κύριο Μητσοτάκη. Και το δεύτερο στοιχείο, η απώλεια της λεγόμενης κυβερνησιμότητας. Στην ίδια δημοσκόπηση που σας δίνει 20% σας λένε ναι για αντιπολίτευση, αλλά κυβερνησιμότητα δεν βλέπουν και στην καταλληλότητα. Εδώ είναι τεράστια η διαφορά με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό θεωρείτε ότι ανατρέπεται? Πάμε γιατί τώρα στα ποιοτικά. Τώρα, μάλλον έχετε πείσει ότι κάνετε για αξιωματική αντιπολίτευση. Για κυβέρνηση. Πάμε τώρα στα ποιοτικά. Εγώ βλέπω από τα ποιοτικά στοιχεία και θέλω να δείξετε και την άλλη την κάρτα που δείχνει τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Ναι, είναι σε δημοφιλία πρώτος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρώτος. Τη δείξαμε στην παρουσίαση. Και μπορούμε να δείξουμε και τώρα. Βέβαια. Ακόμα και αυτήν, σε αυτή την κάρτα. 45,6 είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πάνω. Και στην κάρτα καταλληλότητα για τον Πρωθυπουργό, η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Ναι, λέω σε σχέση με τον Μητσοτάκη το συγκρίνω. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο κυμαίνονταν τα προηγούμενα χρόνια σε μονοψήφιο ποσοστά. Και έχουμε μια συνεχόμενη δυναμική. Αυτή μας δίνει αυτή τη στιγμή την δυνατότητα να παρουσιαστούμε ως η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ο εν δυνάμει πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να σας κάνω μια πρόβλεψη ότι αυτή η εικόνα και του Νίκου Ανδρουλάκη θα βελτιωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε και από τις συζητήσεις μέσα στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία ότι έχει απαντήσεις για μεγάλα ζητήματα. Και μπορεί με πολιτικές πρωτοβουλίες να διαμορφώσει εξελίξεις. Για να συνεχίσω στο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, και κλείστε με αυτό, είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιείται με το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι προφανές ότι ο στόχος μας είναι να πάμε σε επόμενες εθνικές εκλογές και να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε μια καθαρή πρόταση για τον ελληνικό λαό. Θα πάρουμε πολιτικές πρωτοβουλίες, θα συνεχίσουμε την επικοδομητική αντιπολίτευση, θα συνεχίσουμε τη μάχη της κοινωνίας, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει και να αλλάξει επίπεδο. Να πείστε και τους οπαδούς σας, γιατί στη δημοσκόπηση το 45% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εάν γυρίσουμε το χρόνο μερικούς μήνες πίσω, το ποσοστό αυτό φαντάζομαι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Η παράσταση νίκης, κύριε Τάκη, όπως εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι πάρα πολύ έμπειρος, ότι διαμορφώνεται και με τις συνθήκες που έρχεται. Έρχονται. Λοιπόν, όταν, αυτό δεν είναι παράσταση. Όταν οι δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατότητα ναι. Το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο παράσταση νίκης. Είναι μια, άλλο... μια είδους παράσταση νίκης. Σύμφωνοι. Γιατί όταν στο ερώτημα, αν κάνετε για αντιπολίτευση, παίρνετε 70%. Λένε ναι, το ΠΑΣΟΚ κάνει για αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία, όταν ρωτάνε αν κάνει για κυβέρνηση, δεν παίρνετε. Ωραία. Το λέω. Τους επόμενους μήνες. Να το βλέπετε. Όπως σας είπα και πριν. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πάρει ναι. Πολιτικές πρωτοβουλίες. Και θέματα τα οποία συζητάγαμε και τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή τα βαρέα και διγυνά, παραδείγματος χάρη. Πούμε, επειδή είναι ένα θέμα της επικαιρότητας. Ολοκληρώστε για να μπορέσουμε να το πούμε. Είναι μια πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ που την είχαμε πάρει πάρα πολλές φορές από το 2020 και μετά. Ναι. Τώρα όμως έγινε πρώτο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, το ζήτημα της στέγασης είναι μια πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Το θέμα της στέγασης αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο που αφορά τους πολίτες. Και ορθώς την ξεκίνηση. Ήταν θετική ψωρία. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια γενναία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Στη δημοσκόπηση. Να πιαστώ μετά, θα το πείτε.
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι παρά τα όσα κάνει η κυβέρνηση ή λέει ότι κάνει, η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Την έχουμε αυτή την κάρτα, και με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Τόσο η ακρίβεια, όσο τα θέματα της οικονομίας, δηλαδή τα τρία πρώτα θέματα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και δει με την τσέπη των πολιτών. Λοιπόν. Τελικά κάνει κάτι η κυβέρνηση ή μόνο λόγια είσαστε και στο διατάφτα, γιατί και οι πολίτες για να λένε ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα, το βιώνουν, εκφράζουν το πρόβλημά τους. Προφανώς και παρακαλώ ακρίβεια. Να τη δούμε και όλα σε αυτή την κάρτα με τα κύρια προβλήματα όσο απαντά ο κύριος Ρωμανός. Προφανώς η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο σήμερα μόλις ανακοινώθηκε ότι διευρύνθηκε η λίστα των προϊόντων που μπορούν να βρεθούν πλέον στα ράφια του σούπερ μάρκετ με έκπτωση, που διευρύνθηκε και το ποσοστό της έκπτωσης πλέον, φτάνει το 24%. Μόνο που το ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιοι δεν γράφουν την αρχική τιμή για να μην φαίνεται στιγμή, λοιπόν, αν γίνεται έκπτωση και πόση έκπτωση έχει αυτή γίνει. Τη στιγμή και αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Και όλη η διαδικασία ούτως ώστε να αναγράφεται και η ημερομηνία της προηγούμενης τιμής, να μπορεί να γίνει πολύ πιο, με πολύ μεγαλύτερη διάβια η όποια σύγκριση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 524 προϊόντα με μειωμένη τιμή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 100 λιγότερα. Κάθε εβδομάδα περίπου ανεβαίνουν κατά 100 προϊόντα και διευρύνεται, ξαναλέω, και το ποσό της έκπτωσης, το οποίο φτάνει πλέον το 24%. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μέχρι 15%. Κύριε Ρωμανέ, προς ενίσχυση του ερωτήματος της Ελένης σε σχέση με τα δημοσκοπικά στοιχεία, το λέω όπως το παρουσιάσαμε στο δελτίο, η ακρίβεια είναι στο 58,5%, όπως το λέει η Ελένη, και ακολουθεί η οικονομία ανάπτυξη 37,5%, δηλαδή συνδεόμενα ό,τι αφορά την τσέπη. Είναι πάρα πολύ. Και ξέρετε, κύριε Ρωμανέ, κάθε φορά μας λέτε, σήμερα έγινε αυτό, αύριο θα γίνει εκείνο, προχθές έγινε αυτό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, στο διατάφτα πείτε μας. Αυτό απαντάει λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Πείτε μας το διατάφτα. Μα άρα η πολιτική που ακολουθείτε. Ή αν κάνουμε πράξη. Άρα η πολιτική που ακολουθείτε είναι λάθος. Καταρχάς, δύο λεπτά. Να καταλήξουμε και το κάπου. Ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι ακολουθώντας την πολιτική που ακολουθούμε και ενισχύοντας ακόμα και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής θα σταματήσει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή η ακρίβεια. Ακριβώς γι' αυτό, μήπως οφείλουμε να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε λάθος. Και κάνουμε. Μήπως η διαφορά μας, κυρία Καλογεροπούλου, η λύση είναι η μείωση του ΦΠΑ που εσείς δεν θέλετε να το ακούσετε. Η λύση συγκεκριμένη στην οποία αναφέρεστε, η λύση των εισαγωγικών, έχει αποτύχει σε άλλες χώρες. Από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία αυτήν την επωνομαζόμενη λύση την προτείνει μονότονα εδώ και 2,5 χρόνια. Και χωρίς να προτείνει τίποτα άλλο. Τελικά, όπου μήπως έχει χρειαστεί. Έχουν δίκιο και έχετε λάθος. Επιτρέψτε μου να βάλω μια τελεία. Όπου έχει χρειαστεί να υπάρξει σοβαρή αντιπρόταση από την αντιπολίτευση, όπου έχει χρειαστεί να συνοδεύσει το όχι της, το οποίο εγώ δεν θα πω ότι είναι θέμα. Προφανώς αντιπολίτευση είναι. Εννοείται ότι θα πει όχι, δεν είναι εδώ για να λέει ναι σε όλα. Κύριε Ρωμανέ, με συγχωρείτε. Αλλά πρέπει να συνοδεύσει το όχι από αντιπρόταση. Δεν σας απαντάω. Λέω λοιπόν, η αντιπολίτευση λέει, κυρία Καλογεροπούλου, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση μειώστε το ΦΠΑ. Λέει, και εσείς λέτε όχι, ακολουθείτε διάφορες πολιτικές και η ακρίβεια είναι ως πρόβλημα στο 58%, δηλαδή 60%. Κάντε ελέγχους στην αγορά. Θα σταματήσει η κερδοσκοπία. Δεν λέμε μόνο αυτό. Το ένα ζήτημα είναι ότι παραμένει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το άλλο ζήτημα είναι όμως ότι και ο πληθωρισμός πέφτει και από πληθωρισμό έχουμε πλέον για πρώτη φορά σε πάρα πολλά είδη και από πληθωρισμό επίσης έχουμε στην ενέργεια που είναι ένα πάρα πολύ βασικό που ταλάνισε τα νοικοκυριά για πολύ καιρό το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν. Αλλά επιτρέψτε μου να πω λίγο σε αυτά που άκουσα για το ΠΑΣΟΚ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει τους πολίτες. Θα μου επιτρέψει να πω ότι πρώτα πρέπει να πείσει τα στελέχη του. Σήμερα είδαμε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που έφερε ως πρόταση στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ και από αυτά που ήταν η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Η κυρία Διαμαντοπούλου πρώτον επιβεβαίωσε. Απάντηση. Η κυρία Διαμαντοπούλου επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε πει εμείς από χθες. Κυρία Διαμαντοπούλου, απάντησε ένα λεπτό γιατί παρακολουθούν οι τηλεθεατές που δεν είναι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ούτε γραμματείς του ΠΑΣΟΚ. Άρα γίνεται και εσείς συγκεκριμένος. Συγκεκριμένα λοιπόν τι έγινε. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε με μία πρόταση που ουσιαστικά λέει οριζόντια, βαρέα και θυγινά για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ΕΣΥ. Mm-hmm.
Εμείς ήρθαμε και είπαμε αφενός ότι αυτό κοστίζει 165 εκατομμύρια και καλούμε το Πασόκ να μας πει πού θα τα έβρισκε. Mm-hmm. Και αφετέρου ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα κενά, 7.500 σε άμεσο και χρόνο όμως, και το 10.500 μέσα σε δύο χρόνια, δύο λεπτά, για το ΕΣΥ, το οποίο καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια μάχη προκειμένου να καλυφθούν θέσεις, όχι να αδειάσουν. Δεν θα δημιουργηθούν τα κενά. Τι απάντησε λοιπόν μετά το Πασόκ? Ότι δήθεν δεν μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Γνωρίζοντας φυσικά. Τι δήθεν. Πρότασή μας ναι. Δεν αναφέρεται για αναδρομικότητα. Είμαστε συγκεκριμένοι. Γνωρίζοντας φυσικά. Καταθέσαμε μια τροπολογία. Γνωρίζοντας φυσικά ότι με την εξαγορά ενσύμων και το ισχύον πλαίσιο μπορούν κάλλιστα με το καλημέρα τη υλοποίηση τη πρόταση ΠΑΣΟΚ να υπάρξουν αυτές οι απώλειες στις οποίες αναφερθήκαμε. Αν 45 αυτές χρόνων, εγώ θα πάω να εξαγοράσω τα ένσημα 20 χρόνων. Προφανώς. Μιλάμε για συγκεκριμένα. Μα ξέρουμε πολύ καλά ότι για τα βαρέα. Δύο λεπτά. Και αυτό το πράγμα το επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί στον κύριο Πορτοσάλτε, κύριε Δεματοπούλου, λέγοντας άλλα νούμερα από αυτά που είπαμε εμείς. Δηλαδή. Αλλά μίλησε για 2.000 ή 2.500, αν δεν κάνω λάθος, απώλειες άμεσα. Εμείς μιλάμε για 7.500 απώλειες άμεσα, αλλά πάντως είναι σε αντιδιαστολή με αυτό που ακούμε από το Πασόκ, δεν θα υπάρξει καμία απώλεια. Και επίσης το πιο σημαντικό ακόμα και το πιο, αν θέλετε, πυρηνικό όσον αφορά την πολιτική συζήτηση, είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι ουσιαστικά έχει ένα νόημα να υποστηριχθεί μια πρόταση που υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα βάζει μέσα στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτικό προσωπικό, συγκεκριμένες δηλαδή κατηγορίες προσωπικού και όχι οριζόντια όλο το προσωπικό του ΕΣΥ, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε σε ένα πράγμα το οποίο για μία ακόμα φορά λέει όχι το ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα να θυμίσουμε ότι είπε όχι και στα απογευματινά χειρουργία, παρόν. Επί της ουσίας όχι δηλαδή. Είναι και είπε όχι, δύο λεπτάκια. Και είπε όχι. Είπε όχι και στον προσωπικό γιατρό για κάθε Έλληνα. Λοιπόν, αν μπορεί κάποιος με επιχειρήματα να μας εξηγήσει πώς μπορεί ένα κόμμα να λέει όχι σε όλα. Να μην αντιπροτείνει τίποτα. Να μην κοστολογεί τίποτα. Και να μην στηρίζει. Για να πάω λοιπόν και να θυμίσω. Δεν φωνάζετε, κύριε. Δεν φωνάζω καθόλου. Απλά θέλω να ακουστώ. Τα ακούσαμε αυτά που είπα. Να θυμίσω λοιπόν ότι τα απογευματινά χειρουργία είναι νομοσχέδιο. Όχι, είναι νομοσχέδιο του 2000 του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούμε. Λοιπόν, την έκθεση Μπεχράκη την ξέρει η Νέα Δημοκρατία. Συνολικά μετά. Την έκθεση Μπεχράκη την ξέρει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μπεχράκης, τον οποίο όρισε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ένα πόρισμα. Μέσα σε αυτό το πόρισμα για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρξει η υπερψήφιση του νόμου για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Με όλες αυτές τις κατηγορίες που προέβλεπε και η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Την έκθεση Μπεχράκη και τον κύριο Μπεχράκη τον όρισε η Νέα Δημοκρατία, ο κυβέρνηση. Επιμένω. Άρα λοιπόν, μία ανεξάρτητη αρχή που όρισε η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο κατέβασε το ΠΑΣΟΚ. Για να γίνει κατανοητό, κρατήστε το χρόνο για την τοποθέτηση. Για την κυρία Διαμαντοπούλου δεν θα αναφερθώ καθόλου, γιατί απάντησε η ίδια. Αυτά που προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην απαντήσει στην ουσία. Η ουσία ποια ήταν? Ότι όταν ήταν η ώρα της κρίσης με την πανδημία, χαϊδεύανε τα αυτιά των υγειονομικών που όλοι θεωρήσαμε και σωστά ότι έδωσαν την ψυχή τους για να κρατηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο και τους λέγανε ότι θα νομοθετήσουμε τα βαρέα και ανθυγινά και τώρα το ξέχασαν. Όπως πολλά πράγματα παραπάνω. Πάω στον κύριο Παπαγεωργίου και δεσμεύομαι να συνεχίσω συνολικά για την επίτευξή μου. Περιμένει ο κύριο Παπαγεωργίου. Θα πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο και θα τον ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, εμείς καταθέσαμε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Παρακαλώ. Αλλά αυτούς που βοήθησαν στην πανδημία δεν καταθέσαμε. Καταθέσαμε λίγο να πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου που είναι η σειρά του και αμέσως. Και λες και πώς θα το υλοποιήσουμε. Είναι από αύριο το πρωί. Πού θα βρείτε τα λεφτά, πού θα βρείτε τα 165 εκατομμύρια. Σα παρακαλώ πολύ και τους δύο. Σε μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τα εισοδήματα για όλους τους υγειονομικούς και είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει. Δεν έχει πλεονάσμα το προϋπολογισμό. Κύριε Σπυρόπουλε και κύριε Ρωμανέ. Δεν πρέπει να τα διαθέσουμε. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνετε. Δεν ακούγεστε. Σας λέω, θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε συνολικά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου να μου πείτε, με βάση αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που διάβασα και πριν και την οικονομία και την ακρίβεια, γιατί ο κόσμος δεν ακούει εσάς να δώσετε μια λύση? Και λέω και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτές τις κρίσεις. Και μια και ακούσαμε τον κύριο Σπυρόπουλο και τον κύριο Ρωμανό, θα δώσω αργότερα και την απάντηση του Πασόκου, ο κύριο Σπυρόπουλο, να μιλούν και τα απογευματινά χειρουργία, όταν κάτι έχει ένα, όπως το λέει η κυβέρνηση, δηλαδή ένα πρόσημο κοινωνικό. Δηλαδή ότι θα κάνει δωρεάν απογευματινά χειρουργία για ένα χρονικό διάστημα και μετά θα αποσυμφορηθούν οι λίστες, με τους ασθενείς να πληρώνουν ένα χαμηλότερο αντίτιμο από τις ιδιωτικές κλινικές και τα απογευματινά χειρουργία να συνεχίζουν. Για ποιο λόγο να μην το ψηφίσει, για παράδειγμα, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ανοίξατε πάρα πολλά ζητήματα, ενώ όλα αυτά συγκλίνουν σε κάποια στιγμή να φτάνουν στο κομμάτι της οικονομίας. Και αν δεν το πάρουμε από αυτή τη σειρά, δεν πρόκειται ποτέ να λύσουμε και αυτά τα οποία έρχονται με νομοσχέδια και αφορούν το κοινωνικό κράτος. Αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές που εφαρμόστηκαν και σε άλλες χώρες σε σχέση με το ΦΠΑ είναι οι μοναδικές που καταθέτουμε και ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να αναζητήσει πόρους για να καλύψει αυτά τα οποία τους φέρνουμε ως προτάσεις. Και στο θέμα του ΕΣΥ και στο θέμα της εκπαίδευσης και σε όλα τα ζητήματα που άπονται κοινωνικού κράτους. Όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυξάνει τα έσοδά της. Άρα για να αυξάνει τα έσοδά της και να συνεχίζουν να μην υπάρχουν χρήματα για το κοινωνικό κράτος, κάπου τα σπαταλά με έναν τρόπο ο οποίος καθημά δεν είναι σωστός. Από τη στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα έσοδα από το ΦΠΑ κατά 53, δηλαδή έχει διπλασιάσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια τα έξοδα από το ΦΠΑ. Γι' αυτό εμείς λέμε να μειωθεί το ΦΠΑ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αφέμαξη λόγω της αύξησης των τιμών. Όταν λοιπόν έρχεται μετά από 3 χρόνια, 21-22, 22-23, 23-24 και συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδα από τους φόρους, και προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κάνει ελέγχους και τα έχει αυξήσει, ότι έχει πατάξει τη φοροδιαφυγή. Σημαίνει ότι μία-μία οι κοινωνικές ομάδες πληρώνουν όλο και περισσότερα. Και βέβαια η κοινωνική ομάδα των ευάλωτων και αυτών οι οποίοι δεν έχουν ισχυρά πορτοφόλια αναγκάζεται και μέσω του ΦΠΑ να πληρώνει ακόμα περισσότερα. 42 λοιπόν της 100 η μία, και θα σας πω τώρα αμέσως. 42 λοιπόν της 100 η αύξηση στα φορολογικά έσοδα από τη μία, 50 πλάς η αύξηση από το ΦΠΑ στην άλλη, άρα υπάρχει ένα ποτ, υπάρχει ένα ταμείο το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να συντηρήσει όλα αυτά τα οποία λέμε ότι πρέπει να γίνονται χωρίς έξτρα επιβάρυνση. Άρα τα κοινωνικά, χειρουργία, αυτά που λέτε εσείς σαν απογευματινά. Γιατί δεν τα ψηφίζετε? Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί μειώνεται το κεντρικό κράτος, γιατί δεν παίρνονται αυτοί οι γιατροί για να μπορέσουν να δώσουν τα χειρουργεία και με συνθήκες πραγματικές, κοινωνικές, υγειονομικές, σωστές. Γιατί δηλαδή να αναζητούμε χρήματα από ΕΣΠΑ, από μεριές οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας και την ανάπτυξή της, για να κάνουμε χειρουργία και δεν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρήματα που βρήκε. Καλύτερα από μένα ότι όταν παίρνουν για παράδειγμα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, οφείλουν κάτι να τα κάνουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν μπορούν να τα πάρουν να τα δώσουν. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε χρήματα προς τη χώρα μας για να κάνουμε χειρουργία? Όχι, δηλαδή, απλά για να κάνουμε το αυτονόητο, αλλά είπε ότι είναι στην μεταρρύθμιση συγκεκριμένη. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε. Είναι το να επίσημα κάνει δηλαδή ένα κράτος. Και γι' αυτό και έδωσε τα χρήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν περιμένετε. Άρα θα το κρατήσει το μόνιμο μετρό. Αφήστε το. Ένα ή δύο μετά. Χειρουργία. Αφήστε τον κύριο Παπαγεωργίου να δηλώσει. Σεβαστείτε τον κύριο Παπαγεωργίου. Δεν σα διέκοψα. Δεν διέκοψα κανέναν. Το μέγιστη μεταρρύθμιση εξαρτάται πάντα πράγματι με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια χώρα και αν μεταρρυθμίζεται σε σχέση με τις υπόλοιπες, και αυτό είναι πολύ προσβλητικό για εμάς ως χώρα να είναι μέγιστη μεταρρύθμιση τα απογευματινά χειρουργεία. Όταν ένας άνθρωπος περίμενε χρόνια και, τώρα 35.000 συμπολίτες να σταματήσουν να περιμένουν σούπες, προφανώς είναι μέγιστη. Τα κονδύλια υποστήριξης της οικονομίας δεν είναι να λύσει η κυβέρνηση τα κενά τα οποία έπρεπε να καλύψει ως κοινωνικό κράτος. Κύριε Σπυρόπουλο, να το βάλουμε από την πλευρά του ασθενούς. Είμαι εγώ, έχω καταράκτη για παράδειγμα. Και είναι να δώσω 2.000. Το εκλαϊκεύω εντελώς και το βάζω και σε ένα. Όπως θα το βλέπει ένας ασθενής. Και λέω, αντί να δώσω 2.000, να πάω να δώσω 200 ευρώ σε ένα απογευματινό χειρουργείο. Γιατί να μην το έχω αυτό ως επιλογή? Έρχομαι και το θέτω έτσι, όπως θα το βλέπει κάποιος ο οποίος περιμένει να χειρουργηθεί. Να μην το έχετε ως μοναδική επιλογή. Γιατί αυτό ως επιλογή. Είναι επιλογή που δεν είχες μέχρι σήμερα, αυτό λέω. Το ακούω κύριε Ρωμανέ, δεν έχω κάποιο θέμα για το αν το είχες ή δεν το είχες. Γιατί αυτό που θα κλειστεί με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να μπορέσει να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, μπορεί ένας άνθρωπος στα 2.000 χειρουργεία, στα 3.000 χειρουργεία, βάλτε το σε 10 εκατομμύρια πολίτες, δεν είναι μια όχι μόνιμη λύση, μια ειλικρινής λύση. Μάλιστα. Είναι ένα κομμάτι πασαλήματος μιας κατάστασης για να δημιουργήσουμε μια επικοινωνιακή πολιτική. Και εκεί πραγματικά είναι και το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν παλεύει να κάνει αυτή την επικοινωνιακή πολιτική για να μπορέσει να μπερδέψει τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν παλεύει να πει ότι η έκθεση του ΟΣΑ λέει άλλα ενώ λέει άλλα. Mm-hmm. Δεν παλεύει να πει ότι τα νούμερα λένε άλλα ενώ λένε Μάλιστα. άλλα, όπως λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Δημήτρη, και γι' αυτό πάμε τώρα στον κύριο Σπυρόπουλο που ήθελε και να μας απαντήσει και σε αυτά που λέει ο κύριος Λομανός, γιατί προφανώς να κάνω μια απάντηση και μετά να με ρωτήσετε αυτό που θέλετε να κάνετε.
Επιτρέψτε μου να σας πω, συνεχίζοντας να μας αυτό που έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου. Είναι εκτός γραμμής, γιατί είπε κάτι σημαντικό. Το απάντησα πριν. Είναι γραμματέας. Σε καμία περίπτωση, αν Διαμαντοπούλου δεν είναι εκτός γραμμής, το απάντησε και η ίδια. Και αν κάποιος δει την απάντησή της και στην εκπομπή την πρωινή, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι είναι σε τεράστια απόσταση με αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι θα φύγουν 2.500 γιατροί, λοιπόν, ενώ λέει ότι δεν θα φύγει ούτε ένας και ότι χρειάζονται 12 χρόνια. Θέλω να συνεχίσω, λέει να συνεχίσω, άλλο να συνεχίσω λίγο να απαντήσω σε αυτό το οποίο λέμε και θα πάμε σε αυτό. Ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι είναι δίθεν μπαλώματο. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Ο κ. Ρωμανός με την έκφρασή του μέγιστη μεταρρύθμιση αποκάλυψε στην ουσία το πραγματικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας? Να οθήσει ακόμα περισσότερο στην ιδιωτική υγεία. Παρέλαβε μία τους πίνακες όσον αφορά τους σπόρους που πηγαίνουν σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην τέταρτη θέση στη χώρα, την πήγε στην τρίτη. Είμαστε σήμερα στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ φοβάμαι ότι αύριο μεθαύριο θα είμαστε η πρώτη χώρα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Γιατί? Γιατί δεν θέλει ένα δημόσιο σύστημα υγείας να το ενισχύσει. Χρησιμοποιεί την ιστορία των απογευματινών χειρουργείων, χρησιμοποιεί τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την αρχική μας πρόταση και ήταν ψεύτης. Γιατί μπορούσαμε να αλλάξουμε την αρχική μας πρόταση και μπορούσε να προσχωρήσει στη λύση του ΠΑΣΟΚ που είχαμε πει να αυξηθούν οι πόροι στο 10%, στο 8 με 10% που θα πάνε στην υγεία, να μπορούσαμε να αποκτήσουμε δομές και κυρίως να αποκτήσουμε κίνητρα. Αυτή είναι η μαγική λέξη, κύριε Πιέρο. Η σημερινή κυβέρνηση δεν δίνει κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσουν να στελεχώσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, να έχουμε κανονικά χειρουργία, να σταματήσουμε τις χιλιάδες Έλληνες που περιμένουν, γιατί αύριο μεθαύριο θα τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κύριε Πιέρο και κύριε Τάκη, θα τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι για ένα χρόνο και ή θα σταματήσουν τα χειρουργεία ή θα πρέπει ο πολίτης να πάει και να πληρώνει για να χρήματα, πάρει μια θέση και να χειρουργηθεί. Αυτή είναι η διαφορά. Κύριε Σπυρόπουλε, με αυτά δική τα, σας πρόταση, βέβαια, με αυτά τα πρώτα, πέραν το ότι ήταν δική σας πρόταση του κύριου Παπαδόπουλου, με αυτά τα χρήματα θα, θα χειρουργηθούν. Με το δημόσιο σύστημα. Με αυτά τα χρήματα θα χειρουργηθούν 300.000. 370.000 δεν είναι, πόσο είναι τα χειρουργεία? Αυτά που είπε που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. 37 και λέω 37.000. Συγγνώμη. 37.000 γίνει. Ναι, 37.000. Γιατί ψηφίσετε παρόν? Προσέξτε. Σας είπα κάτι πριν. Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις μέσα σε αυτό το χρόνο να μειωθούν τα χειρουργεία. Γιατί ψηφίσετε παρόν τότε? Εγώ σας λέω ότι με τη λογική την οποία χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία και αποκάλυψε ο κύριος Ρωμανός ως μέγιστη μεταρρύθμιση, όταν θα τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή σε ένα χρόνο, θα πρέπει ή να σταματήσει αυτή η λογική, χωρίς να έχουμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όλους τα τελευταία χρόνια που κυβερνάτε, δημιουργείται όλο και περισσότερες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και όλο και αυξάνονται τα χειρουργεία και η αναμονή. Άρα λοιπόν δεν έχετε την καλύτερη έξωθεν θα μαρτυρία. Συνεχίζω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε. Η τροπολογία είναι συγκεκριμένη. Αφορά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 37.000 χειρουργεία και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτά θα γίνουν. Σε αυτό ψηφίσατε παρόν. Σε απαντώ. Όχι τι θα γίνει μετά. Όχι. Περιμένετε. Τι, όχι. Εδώ ως πολιτικές δυνάμεις πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στο μέλλον. Μα το θέμα είναι να υλοποιηθεί το παρόν πρώτα. Στο λεπτό. Δηλαδή, εάν μπορέσουμε και καλύψουμε ένα χρόνο τα χειρουργεία. Είναι θετικό να καλυφθούν 37.000 άνθρωποι. Θετικό είναι. Γιατί δεν το ψηφίσατε, αυτό ρωτάω. Αλλά μετά από ένα χρόνο, με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας, μα δεν είναι η τροπολογία. Θα μονιμοποιηθεί αυτό το μέτρο. Αν αυτό θα υλοποιηθεί, θα μονιμοποιηθεί ως ένα μέτρο το οποίο θα πληρώνει πλέον ο ασθενής. Για να μονιμοποιηθεί αυτό το μέτρο θα χρειάζεται άλλη τροπολογία. Αυτό γίνεται ήδη μέχρι στιγμής. Το καταλαβαίνετε. Είπε η Νέα Δημοκρατία ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι για ένα χρόνο. Προφανώς. Και μετά θα δούμε τι άλλους πόρους υπάρχουν. Εμείς τι λέμε. Μα η τροπολογία αφορά τον ένα χρόνο. Μα αφήστε να σας πω τι λέμε εμείς. Δεν είναι για πάντα. Μα αφήστε να σας πω τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι υπήρχαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα. Που αν εξ αρχής παίρναμε και παραπάνω ακόμα, θα μπορούσαμε να στήσουμε ένα διαφορετικό σύστημα υγείας, ανοίγοντας
χειρουργία, ναι. παίρνοντας μηχανήματα, δημιουργώντας τις υποδομές για καλύτερα νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα, δίνοντας κίνητρα με μεγάλη μεταρρύθμιση σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και νέες προσλήψεις για να μπορέσουμε να ανοίξουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας περισσότερα χειρουργία και να καταπολεμήσουμε μία και καλή το πρόβλημα αυτό. Όχι για ένα χρόνο, μία και καλή. Θυμάμαι το κόμμα σας να λέει ότι μέτρα της κυβέρνησης που δίνουν έστω και ένα ευρώ στους πολίτες, εμείς τα ψηφίζουμε. Εδώ είναι μέτρο της κυβέρνησης που δίνει σε 37.000 ανθρώπους τη δυνατότητα να χειρουργηθούν και δεν τα ψηφίζετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Τι όχι. Μπερδεύετε τα μίλια με τα πορτοκάλια. Δεν μπερδεύω καθόλου. Καμία σχέση. Λοιπόν. Ξεκίνησα τη συζήτηση. Τι λέτε τώρα. Ξεκίνησα τη συζήτηση με ένα βασικό δείκτη. Ποιος είναι ο βασικός δείκτης? Ένα λεπτό. Ο βασικός δείκτης είναι ότι η χώρα μας επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει να είναι. Ισχύουν τη δημόσια υγεία. Να μην μιλάμε όλοι μαζί. Απαντήσω. Ότι η χώρα μας επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει να είναι στη δεύτερη θέση σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Μεταξύ των χώρων σας προβληματίζει αυτό? Εμάς μας προβληματίζει. Και λέμε ότι με τέτοια μέτρα θα φτάσουμε στην πρώτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ για ένα χρόνο. Το ΠΑΣΟΚ δήθεν κόπτεται για τη δημόσια υγεία. Καταψηφίζει πράγματα που ενισχύουν τη δημόσια υγεία. Καταψηφίζει 37.000 συμπολίτες μας να εγχειριστούν στα δημόσια νοσοκομεία. Δωρεάν. Καταψηφίζει το να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία. Και προσέξτε, καταψηφίζει τι. Γιατί τι θα γινόταν αν δεν κάναμε αυτό? Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θα πηγαίναν στην ιδιωτική υγεία. Αυτό κόβεται. Άρα τι καταψηφίζει? Εσείς το παρουσιάζετε ως μέγιστη μεταρρύθμιση. Αυτό θα μείνει για πολλά χρόνια. Κόβεται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον έχουν την επιλογή να εγχειριστούν στη δημόσια υγεία. Όταν τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και έχουν την επιλογή να εγχειριστούν όπως γινόταν και τους τελευταίους μήνες με πολύ λιγότερα έξοδα. Σας ρωτάω κάτι άλλο. Όταν τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Άκουσα και το άλλο. Άκουσα για κίνητρα που δεν δίνονται. Λοιπόν, είχαμε το πρόβλημα με τις ακριτικές περιοχές και τις άγονες περιοχές. Δεν έχω λάβει. Εκεί λοιπόν με τον νόμο Γεωργιάδη, 292 θέσεις προκηρύχθηκαν. Από τις 292, οι 202 καλύφθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ τι θέλει? Δεν θέλει να καλύπτονται οι θέσεις στις άγονες περιοχές. Δεν θέλει να γίνονται. Δεν θέλει. Και θα σας πω γιατί. Δεν θέλει να γίνονται τα απογευματινά χειρουργία. Δεν θέλει να μειώνονται οι λίστες αναμονής. Όπως δεν θέλει την επιτάχυνση των προσλήψεων στο δημόσιο που ψήφισε και εκεί όχι. Ξέρετε γιατί? Για να μπορεί να φωνάζει μετά να βγαίνει να φωνάζει ότι δεν είναι στελεχωμένο το ΕΣΥ. Για να μπορεί να βγαίνει να φωνάζει ότι είναι τεράστιες λίστες αναμονής. Και για να μπορεί να βγαίνει να φωνάζει όπως έκανε στον ΑΣΕΠ. Όπως έκανε στον ΑΣΕΠ, ότι είναι τεράστιες οι αναμονές στο δημόσιο για τις προσλήψεις. Αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είναι ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτρέψτε να πω ότι είναι χειρότερος από τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για τη βελτίωση στο δικαστικό χάρτη ψήφισε ναι. Ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε όχι και εκεί. Και αυτά δεν τα ζητάγαμε εμείς. Τα ζήταγε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Και ακόμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είπαν όχι. Αυτό είναι ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Θαυμάστε τον και χειροκροτήστε τον. Δεν απολογούνται σε εμάς. Εσείς θα απολογηθείτε στους 35.000 ανθρώπους μας που περιμένουν στις λύσεις αναμονής για ένα χειρουργείο. Εσείς απολογήσετε σε αυτούς. Και σε αυτούς θα απολογήσετε. Πάμε τώρα, διαιτησία. Διαιτησία. Πολλά νεύρα. Κύριε Παπαγιώργιου, διαιτησία θα κάνω εγώ και θα πάρουμε το διάλειμμα. Υπάρχει ένα απλό ζήτημα το οποίο βλέπω ότι από την πλευρά σας τουλάχιστον ενισχύεται και λέτε ότι είναι θετικό. Μία κυβέρνηση δεν είναι ένας οργανισμός αγαθοεργίας. Το να καταφέρει να κάνει 37.000 χειρουργία είναι πράγματι ένα θετικό για αυτούς τους 37.000 ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Μία κυβέρνηση όμως έχει ένα πρόγραμμα, μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις, διορθώσεις, αλλαγές, όχι όμως μόνο για έναν άρρωστο, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα να πάρουμε την χειρουργία ένα διάλογο. Εγγύζεται, μειώνει σταθερά τις λύσεις αναμονής. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρωμάνη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, που ήσασταν μαζί μας. Και τον γραμματέα του. Περιμένω μια απάντηση ακόμα τον κύριο Μανώ, τον πάρουμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά εγώ περιμένω 5 απαντήσεις. Θα μας ξανάρθετε. Όπως να μας πει, οι λίστες αναμονής για τα χειρουργεία.